Και σήμερα, καλό απόγευμα, Πέτρο. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα σχολεία. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, αντιπρόεδρο Επιτροπής Παιδείας της ΚΕΔΕ. Πέτρο, να μας δώσεις. Γεια σας, καλό απόγευμα. Πέτρο, να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Παπαθανάση. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν με τα σχολεία και την επισκευή των σχολείων. Όσα σχολεία δηλαδή έχουν εντοπιστεί κάποια σημαντικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κτηριακές τους εγκαταστάσεις. Είναι ένα κονδύλι 20 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και ενώ συνήθως δίνεται τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μέχρι στιγμής δεν έχει εκταμιευθεί αυτό το ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει να σας πω ότι πέρσι, το 2014, πάνω από 300 σχολεία χρησιμοποίησαν αυτό το κονδύλι για να κάνουν κάποιες επεμβάσεις που μπορεί να είναι κάποιες απλές επεμβάσεις, όπως δηλαδή να φτιαχτεί κάποιος τείχος, είτε να υπάρξουν κάποιες επιδιορθώσεις στις τουαλέτες ενός σχολείου. Κάτι μπορεί να είναι καθημερινό, έτσι, ακριβώς, σε όλα τα σχολεία. Μπορεί να είναι και ένα σημαντικό ζήτημα που να έχει προκύψει και να έχει να κάνει και με την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών που πηγαίνουν στα σχολεία. Είναι η πρώτη φορά που δεν διατίθεται αυτό το κονδύλι, Πέτρο? Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, όπως θα ακούσετε να σας λέει και ο κύριος Παπαθανάσης. Και αν αυτό το συνδυάσετε με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι πόροι οποίοι διαχειρίζονται από τις σχολικές επιτροπές και τους δήμους για τα σχολεία έχουν μειωθεί περίπου στο 70% όπως υπολογίζεται. Επίσης, όπως μας λέγανε μέχρι στιγμής, έχει δοθεί μόλις το 40% των χρημάτων που κατευθύνεται στα λειτουργικά έξοδα, να το πούμε έτσι, των σχολείων. Για να τα δούμε λίγο τώρα όλα αυτά με τον κύριο Καραθανάση. Να δούμε πρώτα, και εννοείται, κύριε Παπαθανάση, με συγχωρείτε, και εννοείται, Πέτρο, ότι παρεμβαίνεις. Mm-hmm. Καταρχάς, έχουν εντοπιστεί αυτή τη στιγμή προβλήματα σε σχολεία τα οποία δεν έχουν επιδιορθωθεί? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ξεκινάει πολύ δύσκολα και για τους πολίτες με αυτά που έρχονται, αλλά πολύ περισσότερο για τους δήμους, που οι δήμοι, ξέρετε πολύ καλά, ότι ήταν πρωταγωνιστές όλη αυτή την περίοδο στην προσπάθεια να ανακάμψουμε αυτή τη χώρα, στην προσπάθεια να είμαστε μπροστά στον κοινωνικό τομέα. Είμαστε, ξέρετε πολύ καλά, οι θεσμοί κοινωνικοί λειτουργούν σχεδόν μόνο με τους δήμους. Είμαστε ο θεσμός που είμαστε καθημερινά κοντά στα προβλήματα του πολίτη. Είμαστε το μαξιλάρι που απορροφάλλουν αυτούς τους τεράστιους κραδασμούς της ανθρωπιστικής κρίσης που υπάρχει στη χώρα μας. Για πάμε στα προβλήματα, τα σχολεία. Να δούμε, ναι. Ήθελα να πω μόνο ότι για τα λειτουργικά και τις δαπάνες που υπάρχουν και τους σχολικούς τροχονόμους, υπάρχει μια μεγάλη στέρηση και σε αυτόν τον τομέα, αφού η τρίτη δόση που έπρεπε να έχει έρθει από τον Ιούλιο δεν έχει έρθει. Και έχουμε περίπου υστέρηση 58 εκατομμυρίων ευρώ από το συνολικό ποσό των 108 εκατομμυρίων. Όσον αφορά τις επισκευές που θα έπρεπε να γίνουν, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, κάτι διάρκεια του καλοκαιριού, που είναι κλειστά τα σχολεία και οι μαθητές λείπουν. Προφανώς. Δυστυχώς, και όχι στα ακόμη, παραπέντε. Ναι. Δεν έχει υπογραφεί ούτε η απόφαση. Γιατί και αυτό συμβαίνει σήμερα, κύριε Παπαθανάση? Πιέζουμε και δεν μας απαντάει κανείς. Με το Υπουργείο Παιδείας έχουμε μια πολύ δύσκολη δυνατότητα πρόσβασης. Έχουμε ζητήσει από τις 13 Δευτέρου, κοίταζα σήμερα που ξεσκόνιζα την ιστορία, ότι από τις 13 Δευτέρου έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Επανήλθαμε τον Ιούνιο και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τον δούμε. Και να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι τα σχολεία, και είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, θα ανοίξουν με υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα κληθεί να λύσει όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν. Υπήρξε μια δέσμευση ακόμα και την τελευταία στιγμή, θα υπογραφούν έστω και σήμερα. Αλλά οι διαδικασίες που χρειάζονται, όπως γνωρίζετε, τα εντάλματα, το να μπουν τα λεφτά στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, να γίνουν οι κατανομές, χρειάζονται πάρα πολλές μέρες. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με τα σχολεία στην κατάσταση που ήταν πέρυσι. Τα προβλήματα τα οποία έπρεπε να έχουν επιληθεί εδώ και καιρό δεν επιλύονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεκινά μια δύσκολη χρονιά. Και ήθελα να σας πω, επειδή μιλήσατε για την υστέρηση. Κύριε Παπαθανάση, μια ερώτηση. Ακόμη και αν αυτό το κονδύλι δινόταν σήμερα, προλαβαίνουμε να αποκαταστήσουμε όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνουν? Ακριβώς αυτό σας προείπα, ότι από τον Ιούνιο, αν είχαν δοθεί, μπορεί να προλαβαίνουμε. Τώρα δεν προλαβαίνουμε απολύτως τίποτα, αφού ανοίγουν τα σχολεία σε 10 μέρες. Δεν θα έχουν εκταμιευθεί ούτε τα χρήματα, ακόμα και αν είχαν υπογραφεί σήμερα το πρωί. Πέραν αυτού όμως, η υστέρηση στους δήμους είναι τεράστια και το γνωρίζετε. Οι φόροι όλοι αυτοί που είναι κατοχυρωμένοι στο να δίνονται και θεσμοθετημένοι, όπως είναι ο φόρος ζήθου, όπως είναι το τέλος διαφημίσεων, όπως είναι η απόδοση. Θα έχουμε το χρόνο, κύριε Παπαθανάση, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Απλώς αποφασίσαμε σήμερα με τον Πέτρο Κυρκυλίνα να δείξουμε το κρίσιμο ζήτημα των σχολείων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έλα, Πέτρο, για να κλείσουμε. Να προσθέσω εγώ, κλείνοντας, Μαρία, ότι είναι τόσο δύσκολη κατάσταση, αν λάβετε υπόψη σας και ένα απλό στοιχείο, ότι τα περισσότερα σχολεία έχουν φτιαχτεί πριν από το 1980. Οπότε αντιλαμβάνεστε, με όλα αυτά τα πολύ λίγα χρήματα που έχουν να διαχειριστούν και οι Δήμοι και τα σχολεία, πόσο δύσκολο είναι να επιδιορθώσουν όλα αυτά τα προβλήματα.
κότα που βγάζει ένα κτίριο όταν είναι 30 ή 40 ετών. Το θέμα είναι σε ποιον μπορούμε να απευθυνθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί η κυβέρνηση επί τη ουσία δεν υπάρχει. Περιμένουμε την υπηρεσιακή. Κύριε Σασοπούλου, να υπογράψει άμαρχα ο υπουργό σα το αύριο το πρωί, τουλάχιστον το κονδύλι των 20 εκατομμυρίων. Γιατί η χρονιά που έρχεται, σα είπα και πάλι, η υστέρηση δυστυχώ στα οικονομικά του Δήμου είναι τεράστια. Τα προβλήματα που τρέχουν και ιδιαίτερα το υπαναστευτικό που έχουμε και αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΚΕΔΕ. Συνάντηση. Όπου έχουμε προσκαλέσει την κυρία Χρυστοδροπούλου και τον κύριο Δρίτσα για να βοηθήσουμε. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα ως Δήμη. Για να βοηθήσουμε να επιληθεί το τεράστιο αυτό ζήτημα. Δεν το συζητάμε, θα έπρεπε να είχαν δοθεί απαντήσεις εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Όχι τώρα που το συζητάμε εμείς, ενώ πλησιάζουμε στα τέλη Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ.